Μάχη με τα απορρίμματα δίνουν τα απορριμματοφόρα και τα οχήματα για την ανακύκλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μετά και τη λήξη της απεργιακής κινητοποίησης που ανακοίνωσε υπό ΕΟΤΑ έπειτα από την χθεσινή της συνεδρίαση. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα έχουν βγει 32 απορριμματοφόρα και 9 οχήματα για την ανακύκλωση. Οι περισσότερες γειτονιές του Δήμου και εκτός κέντρου μάλιστα χαρακτηρίζονται από βουνά απορριμμάτων που παραμένουν συγκεντρωμένα. Τα απορρίμματα βρίσκονται μέσα και έξω από τους κάδους, κάτι που αναμένεται να κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο των συνεργείων καθαρισμού. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Θωμά Ψαρά, από την Παρασκευή δουλεύει το σύνολο του προσωπικού μόνιμοι και συμβασιούχοι. Και όπως εκτιμά ο ίδιος, μέχρι την Κυριακή η πόλη θα είναι καθαρή. Για να επιτευχθεί βέβαια κάτι τέτοιο, οι συμβασιούχοι θα εργάζονται και κατά το Σαββατοκύριακο, όπως άλλωστε διαβεβαίωσαν οι ίδιοι τον κύριο Ψαρά, διαστόματος της Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, Κλεοπάτρας Χοροζίδη. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η αποκομιδή των απορριμμάτων που πρέπει να πραγματοποιηθεί και το άδειασμα των πράσινων και μπλε κάδων. Όλα τα σκουπίδια που συσσωρεύτηκαν τις προηγούμενες ημέρες προϋποθέτουν πλέον πλήσιμο των σημείων και ψεκασμών απολίμανσης. Σύμφωνα με τον κύριο Ψαρά, άλλωστε από το βράδυ της Πέμπτης που έληξε η απεργία, 5 υδροφόρες πλένουν τους χώρους που βρίσκονταν συσσωρευμένοι όγκοι σκουπιδιών. Επίσης, ψεκάζονται με απολυμαντικό υλικό όλοι οι χώροι. Ο κύριος Ψαράς υπογράμμισε ότι από την Πέμπτη απομακρύνθηκε ένας πολύ μεγάλος όγκος σκουπιδιών από τους δρόμους. Με τους μόνιμους μάλιστα εργαζόμενους, όπως είπε, απομακρύνθηκαν 545 τόνοι απορριμμάτων.